είναι μια παροδία βασισμένη στην ταινία του Hitchcock βέβαια. Και το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά μπορώ να πω είναι ότι τέσσερις ηθοποιοί, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, παίζουν 132 ρόλους. Αυτό είναι μία θεατρική πρόταση με πολλά κωμικά στοιχεία. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε πολλά σκηνικά. Έχουμε τέσσερις καρέκλες, δύο πόρτες, ένα τραπέζι και μία πολυθρόνα και τρία μπαούλα. Τα τρία μπαούλα, π.χ. γίνονται ένα τρένο που τρέχει, γίνεται μια σκεπή τρένου. Και όλα αυτά δίνουν την εντύπωση με τη βοήθεια των φώτων βέβαια, με ομίχλια κτλ. Δίνουν και την ατμόσφαιρα, αλλά οι ηθοποιοί δίνουν τις διαδρομές του τρένου, π.χ. ένα παράδειγμα, αυτοσχεδιαστικά. Το μαγευτικό ήταν ότι οι τέσσερις ηθοποιοί παίζουν 132 ρόλους. Αυτό ήταν δύσκολο αρκετά. Ήθελε πολλές πρόβες. Και τα παιδιά βεβαίως τους άρεσε αυτό το ψάξιμο, αυτό το... Και τελικά είχαμε ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Έχω δει πάρα πολύ κινηματογράφο, και ειδικά τις ταινίες του Hitchcock, όταν ήμουν στη σχολή στο Λονδίνο. Για μας ήταν μάθημα το να δούμε τους μεγάλους σκηνοθέτες. Οπότε όλη η ατμόσφαιρα. Έχω βέβαια πολλές φορές σκοτία. Δηλαδή ξέρω το κλίμα, το οποίο πρέπει να περάσω στον σκηνογράφο μου και στο φωτιστή μου. Μια κάτι που για μένα είναι πολύ γνώριμο. Οπότε ξαφνικά βλέποντας κανείς την παράσταση αυτή εδώ, είναι σαν να βλέπει χιλιάδες διαφορετικά μέρη, χιλιάδες διαφορετικά δωμάτια, χιλιάδες διαφορετικούς δρόμους, με μια ατμόσφαιρα ομιχλώδη. Και μέσα από αυτή την ομιχλώδη ατμόσφαιρα ξαφνικά βγαίνει το κωμικό. Γίνονται ανατροπές συνέχεια, ανατροπές. Και πιστεύω το καταφέραμε αυτό. Αυτή τη στιγμή το έργο παίζεται σε 32 χώρες στον κόσμο. Στο Broadway έχει πάρει 2 Tony Awards. Στο Λονδίνο έχει πάρει το βραβείο καλύτερης κωμωδίας το 2007. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει ότι είναι μια διαφορετική πρόταση, θεατρική πρόταση σε σχέση με τον κλασικό τρόπο, αν θέλεις, άλλων θεατρικών έργων. Κάθε 3 λεπτά αλλάζει ο σκηνικός χώρος. Αλλάζουν οι χαρακτήρες, αλλάζουν οι μουσικές. Όλα αυτά συνεπέρουν το θεατή, γιατί ακατάπαυστα τον πυροβολούν. Δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Οι πληροφορίες είναι σαν να έχεις ένα ίντερνετ ή μια τηλεόραση, που αλλάζουν τα πλάνα συνέχεια, αλλάζουν τα πλάνα συνέχεια. Και αυτή είναι και η κοινή πρόθεση. Το κοινό θέλει κάτι ενθουσιασμένο, γιατί περνάει καλά. Στο έργο παίζουν ο Λάμπρος Τσάγκας, η Νίκη Παλικαράκη, ο Σπύρος Σπαντίδας και ο Φώτης ο Κέπελης. Και οι τέσσερις ηθοποιοί αυτοί είναι παλιοί μου γνώριμοι, δηλαδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί τους. Οπότε η επιλογή μου βεβαίως έγινε ξέροντας τις δυνατότητες που έχει ο καθένας και αν και αυτές οι δυνατότητες πίστεψα και πιστεύω ότι ανταποκρινόταν στην διασκευή που είχα κάνει και στο ανέβασμα που ήθελα να κάνω στην παράσταση εδώ. Οι άλλοι σημαντικοί παράγοντες, συνεργάτες μου στην συγκεκριμένη δουλειά είναι ο φωτιστής που έπαιξε σημαντικό ρόλο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και η μουσική επιμέλεια όπου χρησιμοποίησα αυθεντικές μουσικές της εποχής εκείνης και πάρα πολλές μουσικές από την ταινία του Hitchcock, την οποία αναγκαστικά έξω πραγμάτων την έκανα μόνος μου, ξέροντας ας πούμε και την ταινία και άλλες μουσικές, όχι μόνο τις ταινίες, της εποχής εκείνης. Αυτή είναι τα σκηνικά και τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έκανε η Δέσποινα Ιβολίδη.